θα διεκδικήσουν την πρώτη μπάλα. Ο Ντρέι Βαροντσέβιτς είναι επίσης βασικός μαζί με Ντεκολό, Χάκετ και τον Νικίτα Κρουμπάνοφ. Απέναντι η πυρηνική δύναμη του Αργεντινού Λούκα Βιλδόσα. Μονομαχία με τον Χάκετ. Βοροντσέβιτς με Σεγγέλια. Σίλτς, πρώτος φρουρός του Νάντο Ντεκολό. Ο Γάλλος πάει μέχρι μέσα και σκοράρει τους πρώτους πόντους, 0-2. Και ο Φόκμαν. Βασικός και ο Πάτο Γκαρίνο στο 3. Οι δύο Αργεντίνοι. Σεγγέλια με μια προσποίηση, πάει να τους νικήσει όλους, όχι, στο φινάλε. Τρεις διαιτητές αναμέτρησης, ο Ρόμπερτ Λότερ, Μόζερ, ο Φερνάντο Ρότσα και ο Γκίτις Βίλιους. Προσποίηση του Βοροντσέβιτς είναι μια καλή ιδέα και πάει στο ταμπλό, αλλά αστοχή έφαγε την προσποίηση ο Φόκμαν. Τετωμένα νεύρα και για την Βασκόνια, σε μια σεζόν με πάρα πολλές αναταράξεις. Φόκμαν στο σίδερο. Τραυματίστηκε ο Γκρέιντζερ, τραυματίστηκε ο Σεγγέλια. Ο πρώτος θετικό φάουλο Χάκετ, ο οποίος διέλυσε τον Βιλδόσα, αλλά με το αριστερό χέρι ήταν λάθος, έκανε φάουλ. Σεζόν λοιπόν που για την Μπασκόνια είχε πολλές αναταράξεις, κυρίως λόγω των τραυματισμών των δύο σούπερστάρ. Είχε αλλαγή προπονητή. Πέδρο Μαρτίνεθ αποχώρησε μετά το κακό ξεκίνημα. Η επιστροφή του Περάσοβιτς. Με αυτόν προπονητή πήγε στο Final Four. Το 16. Η Μπασκόνια. Το Σλαμποράλ. Βάσκοι ξεκινούν παγωμένοι μετά από σκάρτα 2 λεπτά χωρίς πόντο και με δύσκολες γενικά επιλογές. Χάκετ, το κλέψιμο ολοκληρώνεται από την προσπάθεια του Πάτο Γκαρίνο και αυτός ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς. Γενικά η ενέργεια και το μέγεθος του Γκαρίνο, ένα πολύ χρήσιμο αμυντικό εργαλείο. Δεν είναι χάγκα, είναι αμφίβολα αν θα πλησιάσει ποτέ τα στάνταρ ενός αμυντικού της χρονιάς όπως έχει υπάρξει ο νυν παίκτης της Μπαρσελώνα. Αλλά η Μπασκόνια, η οποία συχνά έπαιζε με 8 παίκτες rotation, τώρα έχει την πολυτέλεια να έχει ενέσεις ενέργειες από αυτόν. Βάλει την μπάλα στο παρκέ, έκανε την περιστροφή και βγάζει το πλούσιο ρεπερτόριο του στο παρκέ, ο υπέροχος Τόκος Σεγγέλια. Απέναντι ένα φαβορί που καλείται να δείξει τα δόντια του. Και ένα σούπερστάρ επίσης ο Νάντο Ντεκολό. Το τρίποντο από τον παλιό της ομάδας, τον Βοροντσέβιτς για το 2-5. Γενικά ξεχασμένος όλη τη σεζόν, με αρκετά προσωπικά προβλήματα την τελευταία διετία. Βιλδόσα μπορεί να απαντήσει, ξεκινάμε 0 στα 2 τρίποντα η Μπασκόνια. Χάκετ, ωραία πάσα κατά μήκος της baseline. Βοροντσέβιτς έχει το mismatch, αλλά όχι ιδιαίτερους τρόπους να επιτεθεί. Θα προσπαθήσει να το ξανακάνει τώρα απέναντι στον Βιλδόσα, φάουλ. Και ο Ντεκολό έχει να δώσει απαντήσεις μετά το κακό του παιχνίδι στο δεύτερο match. 6 πόντι, 2 στα 7, 2 assist για 2 λάθη. Πρώτο παιχνίδι που κρίθηκε με την έκρηξη της CSKA στην τρίτη περίοδο, με τον ρημαγδό τριπώντων 7 τον αριθμό και συνολικά το 56,5% με 13-23. Η CSKA έφτασε στους 94 πόντους, αλλά έμεινε μόνο στους 68 στο δεύτερο μάτς. Η Τούδης είπε μετά το δεύτερο παιχνίδι ότι ας έχουμε μερικούς haters, ok, εγώ έχω πίστη στην ομάδα μου και σε αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Φάουλο Γκαρίνο, κυνηγώντας τον Ντεκολό. Είναι μια δαπανηρή δουλειά να κυνηγάς τον Γάλλο. Σε φάουλ, Κωστοβόρα.
Τουρμπάνοφ προσποιήθηκε. Χάκετ θέλει να αποστάρει τον Βιλδόσα. Το μακρινό σουτ πάει στο σίδερο από τον Ντεγκολό. Η γρήγορη πάσα του Βιλδόσα για να ανοίξει ο Σίλτς transition. Έκανε προσποίηση αλλά δεν βρήκε άκρη. Έχει κορμιά η Τσέσκα. Σε transition άμυνα και Χάκετ και Βοροντσέβιτς και Κουρμπάνοφ για να εξασφαλίσουν transition. Βιλδόσα πάει σαν ανάποδα, λέει, 4-5. Παίκτης που πέρσι ήταν τόσο άγουρος που πολλοί έλεγαν μην τον βάζετε, χάνουμε τις διαφορές. Αλλά αυτή είναι η υπομονή που χρειάζεται σε παίκτες που είναι καθαρό αίμα, που λέμε. Πέρασε όλους ο Ντεγκολό και έφτιαξε φάση για τον Χάινς. Καταπληκτικός ο Γάλλος. 4-7. Τρεις απασχόλησε. Φόκμαν κοντά ο Βροντσέβιτς για να μην του δώσει τρίποντο. Σίλτς προσωπική φάση, πήρε διάδρομο αλλά δύσκολο τελείωμα. Rebound ο Βροντσέβιτς, καθώς η Τσέσκα έχει υπερασπιστεί το rebound ίσως τώρα άψογα. Χάκετ το heads out του Σεγγέλια, ενοχλεί και την πάσα. Γκαρίνο πάει πολύ για το κλέψιμο και τώρα πια τα φάουλ του είναι δύο. Αντί να μείνει μπροστά στον Ντεγκολό, που του κοστίζει την συμμετοχή του στο παιχνίδι, τουλάχιστον για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Πρώτο πρόβλημα για την Μπασκόνια, τα δύο φάουλ του Αργεντίνου. Χάκετ δεν έχουμε πλέον. Έχουμε Τσάτσο, superstar του, της CSKA και του πρώτου παιχνιδιού με 19 πόντους και 5 στα 6 τρίποντα και 5 assist. Ακόμα δεν έχουμε δει και το βαρύ πυροβολικό της Μπασκόνια κάτω από το καλάθι, ενώ ο Βοροντσέβιτς συνεχίζει 4-10. Με δύο τρίποντα ήδη από τον Βόρο. Θέλει να απαντήσει ο Σίλτς. Άφησε το πρώτο. Πολύ καλή δουλειά. Δύο πήγαν να κλείσουν το κενό από το που δημιούργησε ο Σίλτς στη γωνία. Αυτός πολύ όρημα πάσαρε. 6-10 ο Φόκμαν. Φαουλ. Ο Ντεγκολό παίζει με ιερό πάθος. Κάνε το split, πέρασε ανάμεσα σε δύο. Κάποιος του έβαλε μια τρικλοποδιά. Ντεγκολό έχει κερδίσει ήδη 3 φάουλ από τα 4 της Μπασκόνια. Το άλλο Βοροντσέβιτς όταν πόσταρε τον Βιλδόσο. Πεντάλεπτο στη Βιτόρια. 6-10. Λέιζερ πάσα του Τσάτσο Ροδρίγεθ για τον Ντεγκολό. 6-12. Double score για την CSKA που μπαίνει σκληρή στο μάτς. Το floater έχει απάντηση, ο Χάινς μαζεύει και την μπάλα μετά το χαστούκι στην μπάλα του Ντεγκολό. Transition ρυθμός για λίγο, το αφήνει ο Τσάτσο, παίζει 2 εναντίον 2 και κρατά τόση ώρα την μπάλα όση χρειάζεται μέχρι να δρανοποιηθεί τελείως η άμυνα. Kyle Χάινς 6-14, τηλεοπτικό time out με την CSKA να δείχνει τα νύχια της. Ήδη αντιπάλους με 3 φάουλ. Έχει 4 πόντους, 2 assist. Είσοδος και του Τσάτσο Ροντρίγεθ, ο οποίος με το καλησπέρα έχει περάσει 3. Έχει φέρει την Τσέσκα στους 14 πόντους. Ταυτόχρονα οι Μοσχοβίδες έχουν κρατήσει την Μπασκόνια μόλις στους 6. Ωραία πάσα. Αλλά άστοχο ανάποδο, λέει, από του Χουέρτας. Σε αυτόν πάει ο Περάστοβιτς, η δική του εμπειρία. Αλλά οι πάσες του Τσάτσο Ροντρίγεθ είναι κάτι καταπληκτικό. Έξτρα πάσα του Χάινς, τρίποντο του Ντεγκολό, 6-17. Διψήφια διαφορά στο εξάλεπτο από την CSKA. Ωραίο παιχνίδι, αλλά ο Χάινς βγάζει τρομερό μπλοκ στον Φόκμαν. Με τα δύο χέρια κρατώντας μάλιστα την μπάλα ο Kyle Χάινς. Η καταπληκτική CSKA συνεχίζει.
Τσάτσο για τρεις. Όχι. Και 35 τρίποντα εκτός των άλλων με τη φανταστική της άμυνα η Τσεσκά. Η Λόμπα πέρασε. Καλάθι και φάουλ. Βενσάν που αργέζε βάρος του Χάινς. Παράπονο του Χάινς στον Τσάτσο Ροδρίγεθ. Η Λόμπα που δεν μπορούσε να φτάσει εκεί. Ο Χάινς. Ποια αντίδραση. Ένας Βάσκου. Καθώς η Τσέσκα έτρεξε σε ρί 7-0 από το 6-10 και πήρε διψήφια διαφορά που μόλις βίστηκε. Και ο Βενσάν Πουαριέ, ένας από τους πιο βελτιωμένους τη σεζόν, είναι στη γραμμή. Κυριάρχησε στο δεύτερο παιχνίδι, πήρε 15 rebound, 11 αμυντικά, 4 επιθετικά. Ρεκόρ play-off τα τελευταία 8 χρόνια, η επίδοση. Και το συνδύασε σε αυτό το εμφατικό double-double με 14 πόντους και 6 στα 6 τίποτα. Συμπληρώνει το τρίποντο παιχνίδι το για το 9-17. Για το Μανώ Χουέρτας υπάρχει τρόπος να περιορίσει τον Ροντρίγεθ. Ντεκολό. Μπούτηξε ο Χάντερ. Πήρε ο Τσάτσο. Δύσκολη πάσα. Ο Χάντερ δεν θα σπρώξει ιδιαίτερα τον Πουάργε. Συνέβη αυτό. Αλλά η έξτρα πάσα και ο Ροντρίγκεθ βρήκε λίγο χώρο και το στέλνει μέσα 9-20. Ακριβώς στο φινάλε των 24. Ένα σουτ που διαλύει το ηθικό οποιασδήποτε άμυνας. Οι δύο σούπερ στάρ της CSKA κάνουν ό,τι θέλουν στο παρκέ. Χίλια όρντα απάντηση. Πρωτοτρίποντο της Μπασκόνια 12-20. Το άλλο τεσπιρούνι του Σαν Αντώνιο. Ριπίκα από τον Ντεκολό. Καλή άμυνα από τον Πουαριέ. Δεν μπορούσε ο Χάντερ στη συνέχεια. Μάζεσαι και το rebound ο Γάλλος. Και ο Μαρσελίνιο Χουέρτας. Σε άλλη μια σειρά play-off της πλούσιας καριέρας του. Ζανίνγκ. Runner, αν έμπαινε θα μέτραγε, φάουλο Νάντο Ντεκολό και δύο βολές για τον πρώην παίκτη της ΕΦΕΣ. Από εδώ νομίζω ότι έρχεται και χρόνος ξεκούρασης για τον Ντεκολό, αυτή η μικρή επαφή συνιστά φάουλ και νωρίτερα το... και ακριβώς τρομερό μπλοκ, έτσι φάνηκε από μακριά, αλλά δεν ήταν, άλλαξε απόφαση ο Φόκμαν στον αέρα και μπουρδουκλώθηκε μόνος του. Μάτς με πολύ ένταση, play-off γάρ, σε αυτό το αποφασιστικό τρίτο παιχνίδι, όπως είναι πάντα σε best of 5 σειρά. Μηδέν στις δύο, αλλά ριμπάουντο που αργέ. Δεν έχει πια τρίπλα, αλλά έχει τρίποντο ο Χουέρτας. Διαδοικές χαμένες ευκαιρίες για την Μπασκόνια. Και ο Will Clyburn θα ξεκινήσει όπως συχνά κάνει την επίθεση απέναντι στον Σεγγέλια. Και η λόμπα για τον Clyburn που πέταξε πάνω από τον Γεωργιανό για το 12-22. Πέρασε ο Σεγγέλια και απάντησε 14-22. Εξίσου ικανός να βάζει την μπάλα στο παρκέ από τα 6.75 και να πηγαίνει μέσα, να παίζει με πλάτη. Κλάιμπερν και πάλι προσποιήθηκε και πέρασε και το κοινικό φάουλ του Σεγγέλια τον στέλνει στη γραμμή. Η ελαστικότητα, η ταχύτητα, η εκρηκτικότητα του Will Clyburn θα δοκιμάσουν τον τόκο Σεγγέλια. Δεν ξέρω αν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα προς το παρόν. Ο Σεγγέλια θα πάει στον πάγκο και θα δοκιμάσει ο Jalen Jones να επιβραδύνει τον Will Clyburn.
και τις δύο. 14-24. Με την ΤΣΣΚΑ φαίνεται ούτως ή άλλως και από το σκορ να σουτάρει με εκπληκτικά ποσοστά, άνω του 60%. Χίλιαρντ για το δεύτερο του τρίποντο. 17-24. Ωραία πάσα, καλές αποστάσεις. Και δύο καλές εκτελέσεις από τον Ντάρεν Χίλιαρντ. Τελευταίο λεπτό. Σε μάτς υψηλού σκορ, ο Περάσοβιτς είπε ότι πρέπει να χαμηλώσουμε την παραγωγικότητα της ΤΣΣΚΑ αν θέλουμε να έχουμε οποιαδήποτε ελπίδα. Όχι μόνο δεν τα έχουν καταφέρει, αλλά η ΤΣΣΚΑ κοντεύει να βάλει 27-28 πόντους να συνεχίσει με αυτό το τέμπο. Δύσκολη πάσα για να την υποδεχτεί ο Τσάτσο από τον Κλάιμπερν. Λάθος. Τρίτο από πλευράς ΤΣΣΚΑ, 2 έχει η Μπασκόνια, όπως είδατε. ΤΣΣΚΑ δεν έχει φάουλ να δώσει. Θα πιέσει για λίγο. Περισσότερο για να καθυστερήσει. Χίλιαρντ ένας εναντίον ενός. The back 3. Όχι αυτή τη φορά. Αλλά θα πιέσει στο rebound. Η Μπασκόνια θα κάνει φάουλ ο Jones και θα στείλει κάποιον στη γραμμή. Οι κάμερες πάνε στον Πουαριέ και αν κρίνω από την κρίνια του Γάλλου, σε αυτόν χρέωθηκε το φάουλ, για να δούμε. Φάουλ στον Χάντερ, φάνηκε να γίνεται κάτι υπερβολικό να το πω έτσι, αλλά αν είναι αυτός ο τρόπος που θα σφυριχτεί το μάτι σήμερα, θα το δούμε και στη συνέχεια. Πάνω στο χέρι. Αυτό είναι ένα διαφωτιστικό replay και φυσικά συνέβη κάτι και ορθώς με αυτή το φάουλ. Ο Χάντερ με τη νέα ακόμη. 17-26 με τις δύο βολές. Πέρασε, πήρε φάουλ και πάει στη γραμμή ο Τζάνινγκ σε βάρος του Κόρι Χίγκινς. Δεκολέ 7 με 2 assist, χωρίς λάθος, με εξαιρετικά ποσοστά. Τσάτσο με 3 και 4 assist, επίσης χωρίς λάθος. Βοροντσέβιτς 6 με τα 2 τρίποντα νωρίς. Κάτι έχει πάθει ο Τζάνινγκ. Μία στις 4, 18-26. Μένει και λίγος χρόνος, περίπου 7 δευτερόλεπτα για την Μπασκόνια για να επιτεθεί για τελευταία φορά. Στη θεωρία. Και ο Πίτερ στο παρκέ, Κλάιμπερν. Γυρίσει πλάτη, είναι βαρύς ο Τζόντζ, θα σπρώξει εύκολα ο Κλάιμπερν. Πήγε πάντως μέσα. Και γυρίζει, κάνει προσποίηση, άτσαλο τελείωμα, follow κάρφωμα, 18-28, θέλω Χάντερ. Τελευταία μπάλα, 5 δευτερόλεπτα, λέιζερ πάσα. Το λέει από όχι, ούτε με δεύτερη προσπάθεια από Αργέ. Φινάλε πρώτης περίοδου. 18-28 με την ΤΣΣΚΑ να βριχάται στην Βιτόρια και να βάζει παρά 2 30 πόντους. Από την άλλη, Μπασκόνια που έχασε νωρίς με 2 φάουλ τον Γκαρίνο, πρώτο φρουρό του Ντεκολό, που δεν τα κατάφερε. Και δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα κοντά εκεί που θεωρητικά θέλει να το κάνει βάσει χαρακτηριστικών των ψηλών της. Πήρε ο Παριέ, έξτρα πάσα, πάτησε ο Τζόνς χωρίς φάουλ το μπλοκ του Χάντερ. Τσάτσο κόπηκε η πάσα στο πλάι, νόπι και ρολ για τον Χάντερ. Καλή πρώτη άμυνα στον Χίγκινς.
Τρίτο pick and roll split, foul, δεύτερο του Πουαριέ. Νωρίτερα το μπλοκ. Στην μπάλα από τον Χάντερ. Γυρίζει ο Κλάιμπερν, μένει μπροστά του ο Τζόουνς. Συνεχίζει το σπρόξιμο. Χίγκινς πολύ δύσκολο σουτ, αλλά το στέλνει μέσα. 18-31 στο μαρκαρισμένο τρίποντο του Κόρι Χίγκινς, που γίνεται και αυτό σκόρερ. Ο 7ος της CSKA, που έχει 5 στα 7 τρίποντα. Τζόουνς προστάρει. Σπρώχνει, παίρνει φάουλ από τον Άλεκ Πίτερς αμέσως. Ο Χίγκινς τον ηρεμεί. Johannes Φόκτμαν στο μάτς, αφού η παρουσία του Τζόουνς ήταν λιγάκι καταστροφή. Μεγαλύτερη τιμή διαφοράς για την CSKA στο μάτς στο συν 13. Τζάνινγκ δεν μπορεί να βρει χώρο να εκτελέσει για 3. Λόμπα, πολύ κακή ιδέα. Εκλάπη από τον Χάντερ, ανοίγει transition ο Τσάτσο. Γυρίζει η Μπασκόνια. Αλλά βγήκαν στο περίπου τα μαρκαρίσματα. Και ο Πουαριέ πρέπει να έχει στο μυαλό του τον Πίτερς, έτσι δεν μπορεί να το κάνει. Για καλή της τύχη ο Άλεκ Πίτερς, ένας εξπερ του τριπόντου, αστροχή από τη γωνία. Λόμπα! 20-31. Βενσάν Πουαριέ. Αυτή τη φορά πέρασε ο Κλάιμπερν, αλλά του κόλλησε την μπάλα στο ταμπλό ο Φόκμαν. Ο Κίλιαρ πέρασε αντιαθλητικό Τσάτσο. Από το γεγονός ότι η CSKA βάζει αυτά που φτιάχνει και είναι νορμάλ ότι τα βάζει, π.χ. Βορονσέβιτς κλπ. Βάζει και αυτά που θεωρητικά δεν μπαίνουν, όπως το προηγούμενο του Higgins, το 0 από τη γωνία με παίκτη πάνω του. Περάσοβιτς νομίζω δεν έχει και άλλη λύση από το να ρισκάρει τη συμμετοχή του Πουαριέ. Όχι, ένα είναι το φάουλ που έχει, άρα δεν ρισκάρει τρίποντα. Το δικό μου το σφάλμα. 2 του Χίλιαρντ, 22-31. Και επαναφορά του Μαρσελίνιο, προσπαθώντας οι Βάσκοι να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Ο τρομερός Τσότσο κλέβει πίσω από την πλάτη, μεταφορά της μπάλας, βήματα, όπως θέλετε πείτε το. Δοκίμασαν να τη φέρει πίσω από την πλάτη, το έκανε λίγο πιο αργά. Και έκανε ένα βήμα παραπάνω, ναι. Καθαρή παράβαση βημάτων. Μαρσελίνιο έξω, Φόκτμαν δεν ενοχλείται από τον Τσάτσο, αλλά εκτελεί άσχημα πάρα πολύ ψηλά. Ο Χίγκινς τον τρίγε θάνει, αλλά δεν κάνει το δεύτερο λάθος, αφού του σώζει τον Τομάριο. Ο Ντεκολό προσπαθεί να επιτεθεί στην ανακατοσούρα. Τον κυνηγάνε όλοι, η πάσα είναι μέτρια, την πρόλαβε ο Κλάιμπερν με το ζόρι. 8 δευτερόλεπτα σε αυτό το broken play της CSKA, που τελειώνει με τρίποντο από τον Κλάιμπερν. Rebound από Αργία αρχοντικά, το 5ο του. Σίλτς, Φόκτμαν, υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Ο Γερμανός παρόλα αυτά εκτελεί στο mismatch άσχημα. Μπάλα Μπασκόνια. Κοιτάξτε εδώ τι συνέβη. Την τεχνική του καταπληκτικού, του βιρτουόζου Ντεκολό, που το παράκανε στην πάσα μετά. Με τη ραχιαία τρίπλα. Ντεκολό παίζει σαν ένας παίκτης που έχει πράγματα να αποδείξει, σαν να έχει πληγωθεί ο εγωισμός ενός πραγματικού superstar.
14 χρονόμετρο στην νέα επίθεση της Μπασκόνια. Ντάρεν Χίλιαρντ προσποιήθηκε, αλλά δεν τσίπησε κανείς ο Μαρσελίνιο, τουλάχιστον όχι ο Χάκετ. Αλλά αυτό είναι το παιχνίδι του. Ένα μεσαίο σουτ. Ο Αργέ παίρνει φάουλ, δεν νομίζω, από τον Χάντερ. Ο Βενσάν που Αργέ με τον όγκο, το εκτόπισμα και τη δύναμή του κάνει τη διαφορά στο rebound. Αλλά του Χάκετ είναι. Κι όμως δόθηκε στον Χάντερ, έχει κάνει κανένα δυο. Ο Ντάνι Χάκετ πιο πριν. Θα ήταν το δεύτερό του. Είναι ανταυτού το πρώτο του Λιβεριανού. Και ο Παριέ σε συνέντευξη που είχε δώσει στο Super Euro League είπε ότι εγώ στο NBA δεν θα πάω για να διαλύσω τον πάγκο. Αν πάω, θα πάω για να παίζω. Σχετική ερώτηση. Προς το παρόν έχουμε την πρόκληση του Final Four μπροστά μας και στην Μπουέσα μπορεί να γίνουν πολλά. 4 βολές φέρνουν το παιχνίδι από τους 11 στους 7. Έφτιαξε το ρήγμα ο Ντεκολό, ξαναβρήκαν όλοι τις θέσεις τους. Προσπαθούν να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του ο Χάντερ. Τελικός Κλάιμπερν υποφελείται 24-33. Μαρσελίνιο φανερά θέλει να επιταχύνει το ρυθμό. Σιλτς βρέθηκε ελεύθερος. Αέρος-αέρος. Στον πάγκο Χάντερ με πολύ καλή δουλειά. Πολύ δραστήριος και στο επιθετικό rebound. Έχει δύο, με τα οποία έχει κερδίσει τους 4 πόντους του. Higgins. Αστόχησε. Πρώτος στην μπάλα ο Σίλτς. Δεδομένα ευνηδιασμού. Κράτησε αρκετά. Eurostep το βάζει. 26-33 στην πολύ δύσκολη προσπάθεια του Σαβόν Σίλτς με στην κίνηση. Μπασκόνια δεύτερη φορά επιστρέφει στους 7, αλλά η Τσέσκα έχει σταθερό προβάδισμα. Τώρα δίνει μπάλα στον Higgins για 3 ο Ντεκολό, το βάζει 26-36. 10 του Ντεκολό. Φάουλ ο Higgins δεύτερο. Δύσκολο να προλάβει τον Βιλδόσα στην ταχύτητα. Ειδικά με αυτό το screen του Πουαριέ που εξασφαλίζει το πρώτο βήμα, τη δυνατότητα να εξαφανιστεί. Σίλτς, προσποίηση, έπιασε, η πάσα όμως δεν ήρθε. Τώρα θα περάσει και τώρα είναι κάρφωμα. 28-36. Είναι η σειρά του Σίλτς να δώσει λύσεις. Ο Πουαριέ είναι ο πολιορκητικός κρυός της Μπασκόνια φανερά. Απόντως ειδικά του Σεγγέλια. Δεν θα μετρήσει για να μπει. Είναι φάουλ στον Κάιλ Χάινς. Το ζήτημα είναι ποιος το έχει κάνει. Γιατί κάθε φάουλ στον Βενσάν Πουαριέ είναι χτύπημα στα πλευρά που κόβει την ανάσα της Μπασκόνια. Αλλά δεν είναι φάουλ του Πουαριέ, είναι του Σίλτς. Που νωρίτερα είχε την επομονή να πασάρει από τον double team πολύ σωστά. Σκαστή πασό. Ο σκασμένος που Αργέ που ζήτησε αλλαγή δεν έσκασε, γι' αυτό ο Περάζοβιτς. Το μπλοκ έρχεται από την πίσω ζώνη. Λέμε και στο βόλεϊ, πέρασε ο Βελιδόσα, η σκαστή πάσα. Φοβερό τελείωμα από τον Σίλτς με το αριστερό. Κάτω από το καλάθι από τον Χίλιαρντ, με συγχωρείτε. Βιρτουοζητέ του Χίλιαρντ και αυτός και ο Σίλτς παρόντες, όπως και στη νίκη της Μπασκόνια στη Μόσχα. Για 3 ο Χάκετ, η απάντηση, καθώς η Τσέσκα βομβαρδίζει από μακριά. 7 στα 11 τρίποντα.
Χίλιαρτ θέλει να απαντήσει από τη γωνία. 33-39 σε φανταστικό μάτς στην Βιτόρια. Και ο Χίλιαρτ στην καλύτερη εμφάνιση της σεζόν, έχω την εντύπωση. Το χεντζάουτ του Ποαριέ έχει μείνει πολύ πίσω στα 9 μέτρα και ο Βοροντσέβιτς έχει σουτ αλλά δεν το βάζει. Ξανά ο Ποαριέ εκεί με ένα χαστούκι στην μπάλα και ο Γκαρίνο και ο Χίλιαρντ. 4 τρίποντα όχι. Rebound τον Ντεκολόπη για να του πάρει ο φοβερός Βιλδόσα. Μπάλα Τσεσκά. Νωρίτερα η προσωπικότητα και η κλάση του Ντάνι Χάκετ. Που έσβησε για λίγο το momentum της Μπασκόνια που είχε μειώσει στους 6. Και τώρα εκείνη η διαφορά, ο Ηλιμάν Διόπ αναγγέλει την παρουσία του στο παιχνίδι με ένα φάουλ. Χρήσιμος αλλά και τέρμα γκαφατζής ορισμένες ώρες ο Αφρικανός. Καλό για τζάουτ, αλλά και τρομερή πάσα. Καλάθι και φάουλο, Kyle Hines. 33-41. Κοιτάξτε την no-look πάσα με το 1. Χίλιαρντ με 13-9 από Αργέ. Καλές επιλογές και από τον Σίλις που έχει 2 assist. Απλώς η Τσέσκα παίζει τόσο καλύτερα που προηγείται με 8. Και έναν τώρα 9. Τρία και 25 ήτσες κάνει σε τροχιά. 50 πόντους στο ημίχρονο. Βιλδόσα προσποιείται και την έφαγε ο Χάκετ. Και έτσι παίρνει βολές από το δεύτερο φάουλ του Ντάνιελ Χάκετ, το Αργεντινός. Φθορά από τη μία, 2 φάουλ ο Γκαρίνο. Από την άλλη, δύο Higgins και πλέον 2 και ο Ντάνι Χάκετ. Βολές έχει χάσει ως τώρα μόνο ένας παίκτης, ο Ματζάνι, 3. Τα ενεργά χέρια του Βιλδόσα. Συνεχώς έτοιμος να πάει για το κλέψιμο. Πράγμα που πολλές φορές στην άμυνά του γίνεται πρόβλημα. Γιατί χρειάζεται και φάουλ, βγαίνει εκτός αμυντικής θέσης γιατί τζογάρει πολύ με αυτό. Το δύσκολο λέει από τον Ντεκολό, δεν τα κατάφερε. Ζήτησε φάουλ για χτύπημα στο κεφάλι που δεν πήρε. Και είναι λίγο πίσω, έτσι ο Βιλδόσα εκτελεί στο transition. Άσχημα rebound ο Χάινς. Έχει φύγει ο Χάκετ, αλλά ήταν δύσκολο να βγάλει την μπάλα. Στον Χάκετ, τον Ντεκολό παίρνει ξανά την φάση πάνω του και παίρνει το φάουλ. Με το έτσι θέλω που λέμε, ακόμα τρίβει το κεφάλι του την προηγούμενη φάση. Τα λέει με τον Ρότσα. Μανιασμένο παιχνίδι από τον Άντο Ντεκολό. Είναι σε τέτοια μέρα που νομίζω ότι ο Περάσοβιτ σύντομα θα σκεφτεί το ενδεχόμενο double team. Ντεκολό πάντως πασάρει επίσης καταπληκτικά, έχει 4 assist ήδη. Από την άλλη η Μπασκόνια έχει τώρα στο παρκέ και νομίζω για πρώτη φορά Πουαριέ και Σεγγέλια. Είδαμε Πουαριέ Φόκτμαν, Σεγγέλια Φόκτμαν, τώρα το πιο ταλαντούχο δίδυμο ψηλών του Περάσοβιτς είναι για το τελευταίο τρίλεπτο.
35-44. Βραχία τρίπλα, Βιλντός ασκαστή, προσποίηση. Αν έπεφτε μέσα θα ήταν καλά δικεφάλαιο από το Σεγγέλια, πάει στη γραμμή. Τρεις εικόνων τον πεσμένο δημιουργό της φάσης, τον Βιλδόσα. Πυρηνική ως το η ενέργεια του Βιλδόσα. Και το γνωστό ατρόμητο αργεντίνικο παιχνίδι. Ήδη ένας Αργεντινός έχει λάμψει στα play-off, ο πολυτιμότερος παίκτης της σειράς Real Παναθηναϊκού που ολοκληρώθηκε χθες με sweep της Βασίλισσας 3-0. Ο Facundo Campazzo. Μια βολή του Τόκο Σεγγέλια. Ο Τσάζο παίζει αντί του Χάκετ που έχει δύο φάουλ. Βοροντσέβιτς το σκέφτηκε. Ζευγάρι με τον Κουρμπάνοφ στους forward, θέλει να πάρει το τρίτο φάουλ του Γκαρίνο. Ο Νικίτα Κουρμπάνοφ ανταυτού κάνει επιθετικό φάουλ. Τον το παράκανε με το αριστερό χέρι. Τούδης γελάει και μορφάζει χειρονόμη για φλόπινγκ. 2-0-5 ακόμα το σπρίτ του Βιλδόσα για να πάρει την μπάλα. Γλίστρη σε λίγο παιχνίδι δίνω 2-2 με τον Σεγγέλια παρέα. Φουπάουτ από τον Γεωργιανό, προσποιείς και σταυρωτές. Η περιστροφή πέρασε από κάτω αλλά έχασε στο τέλος την προσπάθεια. Αφού έκανε εκπληκτική δουλειά από έξω προς τα μέσα. Τρίποντο του Ντεκολό, όχι, rebound ο Βιλδόσα, αλλά του κόβει τη φορά ο Βοροντσέβιτς και δεν μπορεί να τρέξει transition. Τι καταπληκτική προσπάθεια του Σεγγέλια νωρίτερα. Τα χάλασε μόνο στην εκτέλεση στο φινάλι. Ο Αργέ έπαιρνε γρήγορα το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Αυτό είναι το άλλο το πρόβλημα για την CSKA, που Αργέν πάρει την μπάλα στο κεντρικό post, δεν υπάρχει παίκτη στα κυβικά του. Εδώ. Μπορείς, αφού είχες την μπάσα έξω, να τη δώσεις και να κάνεις repost που λέμε, δηλαδή να αποστάρεις ξανά, έχοντας πάρει θέση πιο βαθιά στην ρακέτα και αν δώσουν βοήθεια θα πληρώσουν το τίμημα. Με αυτές τις πολύ ουσιαστικές όμως λεπτομέρειες ασχολήθηκε ο Έλληνας προπονητής. Ο Πουαριέ είναι στη γραμμή. Αναμενόμενο σε σημαντικό βαθμό το γεγονός ότι ο Μπασκόνη έχει περισσότερες βολές. Αλλά έχει χάσει ήδη 5. Έχει 11-16 αυτή την εντύπωση. Πάσα στη γωνία, ελεύθερος ο Κουρμπάνοφ. Ουσιαστικά ξεκινά να στοχεί σε τρίποντα. Είχα 3 συνεχόμενα. Καλά σουτ. Έχασε ο Σεγγέλια και εξουθενωμένος. Πετά την μπάλα εκεί που δεν είναι ο Τζάνινγκ, έχει μετακομίσει τη γωνία. Σεγγέλια προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγμα με τρίπλα. Στούδης ψέρνει λίγο τον Αρότσα. Από πέντε λάθη λίγα είναι στο ρυθμό και στην ένταση που παίζεται το μάτς. Και δύο ομάδες συγκεντρωμένες. Η λόμπα πέρασε! Ο Θέλο Χάντερ 37-46. Υπάρχει φάουλ και δύο βολές για τον Βιλδόσα. Βασκόνη έχει σουτάρει ήδη 15 βολές, πάρα πολλές. Εδώ η φάση στην πλάτη του Πουαριέ από έναν αρτίστα της πάσας.
Τρίτο φάουλ όμως για τον Οθέλο Χάντερ. Πρώτος παίκτης ο οποίος φτάνει εκεί. 14 φάουλ εις βάρος της Τσεσκά, 11 εις βάρος της Μπασκόνια. Να ζευγάρει βολών για το 39-46. Ειδικά στη δεύτερη περίοδο η Μπασκόνια έχει σουτάρει πολύ από τη γραμμή. Βρει τον τρόπο να κερδίζει τα φάουλ. Από μία επίθεση θεωρητικά. Τσάτσο κρύφτηκε, η πάσα για τον Χάντερ όμως τώρα δεν έχει καθαρή εκτέλεση. Κυλοφορία στην περίμετρο. Ντεκολό το μπλοκ από τον Πουαριέ και πάλι από την πίσω γραμμή. 11 δευτερόλεπτα ζήτησε γρήγορα ο Σεγγέλια. Θα πάει σε προσωπικό παιχνίδι, δημιούργησε ρήγμα. Η πάσα είναι κακή. Δεύτερη όμως από τον Πουαριέ. Δεύτερη προσπάθεια. Όχι από το κέντρο. Υπάρχει ένα σουτ, αλλά δεν προλαβαίνει να το πάρει εντός χρόνου ο Τσάτσο Ροντρίγεθ. 39-46 στη μάχη της Βιτόρια μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά. Το διπλό Σκόνια κατάφερε να ψαλίζει στη διαφορά κατά 3 πόντους. Περιόρισε την Τζεσκά στους 18 στη δεύτερη περίοδο. Πέρασοβιτς είπε ότι δεν είναι εύκολο να κυνηγάς απέναντι σε μια τόσο ταλαντούχα ομάδα. Απ' την άλλη, η Τούδε ζήτησε περισσότερη σταθερότητα και αμυντικά και επιθετικά. Κλείνουν τον Ντεκολό στη γωνία. Αυτός πίσω από την πλάτη πρόλαβε ο Χάινς να αποφύγει το λάθος. Ο Γάλλος πέρασε ανάμεσα σε δύο και την κυνηγά όλη η άμυνα. Το παράκανε, αλλά ο Χάινς είναι εκεί. 39-48. Τον ριζωμένο στην Μόσχα μετά τη διετία στον Ολυμπιακό από το 11 ως το 13. 6 χρόνια ο Χάινς. Με έναν τίτλο το 16. Τρίποντο Φόκτμαν. 42-48. Πρώτο του Γερμανού. Κανός να παίξει και στο 5 και στο 4. Εκεί πάσα του Χάινς. Ξέξε τη γωνία, ήταν λίγο πιο δίπλα ο Νικίτα Κορμπάνοφ. Παιχνίδι 6 πόντων. Βιλντόσα στάθηκε, εκτέλεσε. Rebound για την Τσέσκα και φάουλ στην διεκδίκηση. Ξεκινά ο Βοροντσέβιτς και στο δεύτερο ημίχρονο όπως και στο πρώτο. Βγήκε στο μάτς με 2 τρίποντα. Μετά αυτή η ανοησία του Σίλτς να βάλει τα χέρια του. Χάκετ. Μέτριο πρώτο μέρος με 2 λάθη, καμία assist. Βρήκε τον Μαροντσέβιτς, γρήγορη εκτέλεση. Μάζεψε ο Βελιδόσα. Γρήγορη πάσα στην κίνηση του Γκαρίνο που διένυσε την baseline. Δύσκολη πάσα έξω, δεν την έκλεψε ο Χάκετ. Δημιουργήθηκε ρήγμα, θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Φόκτμαν. Η έξτρα πάσα και την καρφώνει με μανία από Αργέ. 44-48 και μετά από λιγότερο από 2 λεπτά η Μπασκόνια έχει φτάσει στις παρυφές, την διαφορά στις παρυφές του ενός σουτ, στους 4 πόντους. Χάκετ ποστάρει για πρώτη φορά στο μάτσο τον Βιλδόσα. Και γυρίζει με fadeaway. Καλάθι 44-50. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, ο Σίλτς απασχόλησε 2 και πήγε μέσα για να καρφώσει στο πρόσωπο του Χάκετ. Του πήρε το τρίτο φάουλ. Πολύ συχνά το κάνει αυτό ο Σόβον Σίλτς. Προσποιείται το τρίποντο, πλεονεκτική θέση. Νωρίτερα η πολύ καλή πάσα του Φόκμαν. Και το κάρφωμα του Μπουαριέ. Που δεν έχει αντίπαλο. Μπασκόνια έχασε 5 βολές στο πρώτο μέρος, 12 στις 17. Και από ό,τι φαίνεται η ασθένεια
Εμένει. Εκεί πάσα του Γκουρμπάνοφ που είναι λίγο εκτός κλίματος. Άλλη μία. Αυτή στη γωνία από τον Σίλτζ, από τον Βιλιδόσα. Από ένα λάθος, αλλαγές αρκετές. Κλάιμπερν, Χίγκινς, Αντιχάκετ, Βοροντσέβιτς. Βασκόν έχει 4 στα 13 τρίποντα. Τσεσκά, αν έχω μετρήσει σωστά, έχει χάσει 5 συνεχόμενα από το 7 στα 10. Χίγκινς μαρκαρισμένο. Rebound στον καλύτερο χρονισμό από όλους. Ο Will Clyburn, 45-52. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκινά ο Σεγγέλια. Που αργά συνεχίζει να φορτώνει τους αντιπάλους του με φάουλ. Χρειάζεται ακόμα ένα rebound για να κάνει από νωρίς το double-double. Έχει 12-9. Και 23 αξιολόγηση. Ήταν το τέταρτο κερδισμένο του φάουλ. 4 έχει και ο Βιλδόσα, 4 και ο Ντεκολό. Λίγος χρόνος για τον Βιλδόσα να φτιάξει κάτι. Βλέπει την κίνηση του Σίλτζ, αυτός παίρνει ένα μαρκαρισμένο σούτ μετά από τρίπλα και ίσα ίσα θέλει την μπάλα Στεφάνη στην πίεση του Χάινς. Και ο Ντεκολό βρέπει το κενό. Πήρε το φάουλ. Γι' αυτό κοστίζουν τα ανόητα φάουλ. Και τώρα το καταλαβαίνει ο Σαββόν Σίλτς πηγαίνοντας στον πάγκο. Ανόητο δεν ήταν αυτό. Αυτό είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη όταν δίνεις χώρο στον Ντεκολό. Το νωρίτερα αυτό που έκανε στο rebound. Τον στέλνει στον πάγκο με 3. Πρώτος παίκτης της Μπασκόνια στα 3 φάουλ και ποιος περιμένει να χάσει βολές στον Ντεκολό, θα περιμένει ώρα. Δύο, 45-54 από το 44-48, 1-6 το επιμέρους σκορ και η Τσεσκά έχει ξανά διαφορά συμπαγή. Χίλιαρντ τα έβαλε με όλους. Τράκαρε πάνω στο αμετακίνητο εμπόδιο που λέγεται Χάινς. Θέλω ότι σύντομα πέρασε ο Βίτς, θα περάσει το μάτς. Τον Σεγγέλια κλέψιμο του Φόκμαν που τρέχει το γήπεδο, τον καταδιώκουν 2-3. Άλλη μια φορά που η Μπασκόνια φτάνει κοντά αλλά δεν μπορεί το καλάθι και φάουλ. Πάτησε σε απόσταση αντε το κούμπο ο Φόκμαν, αλλά υπήρχε περίπτωση να το φτάσει η φορά για να καρφώσει. 46-54 από τον Γερμανό. Βασκόνια με το φανταστικό δίκτυο scouting. Έχει βρει Φόκμαν, έχει βρει Πουαρκέ, έχει βρει Βελιδόσα. Τσάτσο πέναντι στον Χουέρτας, η πίεση του Χίλιαρντ, φάουλ στον Ντεκολό. Ένα πάσα του Χάινς, Χίγκινς μέση απόσταση. Διεκδικούμενη μπάλα πάει στα χέρια του Κλάιμπερν από την διορατικότητα του Ντεκολό. Έχει να σώσει την μπάλα, να τη σώσει σε συμπαίκτη.
Και ο Κλάιμπερν με τον Χουέρτας έχει προβάδισμα εκεί. Πάσα έξω, ελεύθερο σουτ. Τσεσκάκ ξαφνικά παγώνει από απόσταση, αλλά ενεργοποιείται στο rebound και παίρνει το ένα μετά το άλλο. Επιθετικά φτάνει τα 7. Οι αλλαγές. Ντεκολό θα παίξει με τον Φόκμαν. Χάινς από μέση απόσταση, όχι. Rebound τελικός, θα το μαζέψει ο Χίλιαρντ. Και η πολιορκία θα λυθεί. Φόκμαν ελεύθερος, έχει βάλει ένα. Αλλά δεν μπορεί δεύτερο, rebound. Ο Κλάιμπερν έχει transition η Τσεσκά, το ξέρει ο Κλάιμπερν. Ο Χίγκινς, αλλά του παίρνουν την μπάλα. Ευνηδιασμό στον ευνηδιασμό και αυτό δεν χάνεται από τον Χουέρτας. 49-54. Φοβερή αγωνία στην Μπουέσα. Καθώς η Μπασκόνια βγάζει άλλη μια άμυνα. Και ο Χουέρτας ανοίγει το γήπεδο, φάουλ ο Τσότσο. Τέταρτο της Τσεσκά, 3 έχει η Μπασκόνια. Και τους είπε επίσης να έχουν περισσότερη πίστη σε αυτό που κάνουν. Πήραμε 3 επιθετικά rebound, είπε, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Πάσα πέρασε και ο Πουαριέ καρφώνει άλλη μια μπάλα. Σπουδαία πάσα. 51-54. Στους 3 το μάτς. Χίγκινς έχει ξανά τρίπλα. Ξανά πικ. Δεν βγήκε τίποτα. Ο Χίγκινς πάει κοντά στη γωνία. Κουρμπάνοφ τρίποντο μετά από ώρα για την Τζεσκά. 51-57. Τους δίποντο τελικά. 51-56. Λάθος. Την πήρε ο Κλάιμπερν. Μπορεί να τρέξει στο γήπεδο. Πολλά κλεψίματα. Πέρασε ο Τσάτσο, πολύ ψηλά έστειλε την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Αλλά έμπλεξε κάποιος με τα χέρια του Γκαρίνο, έτσι ο Τσάτσο επωφελήθηκε. Και τώρα από την πάσα του Χάινς εκτελεί ξανά, αλλά αστοχή σε ελεύθερο τρίποντο. Ευκαιρία της Τσεσκά χαμένη να πάει στο σύν 8. Χίλιαρντ είδε λίγο χώρο, πολλές δρίμπλες, πάει κοντά, όχι, δύο διεκδίκησαν. Transition τώρα για την Τσεσκά, 4-2. Και ο Τσάτσο περνά, η πάσα για τον Higgins που καρφώνει, 51-58, σειρά της Τσεσκά να χτυπήσει στο ανοιχτό γήπεδο, πληρώνοντας η Μπασκόνια το γεγονός ότι έφτασε στους 4 η Μπασκόνια. Η Τσεσκά απέκρουσε την αντεπίθεση, μία στους 3 επίσης το ίδιο συνέβη. Αυτό το 4-0 που με έχει μετατρέψει στο 51-54 σε 51-58, 3-0-5 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Χίλιαρντ προσπαθεί να βρει το χώρο να εκτελέσει, δεν τον βρήκε. Φόκτμαν γύρισε και πάτησε και κάρφωσε. Το μαχοκάρφωμα από τον Γερμανό σε μία από τις φάσεις της χρονιάς στη Βιτόρια. Έβαλε στο πόστερ τον Νικίτα Κουρμπάνοφ. Με την περιστροφή όταν τον πίεσε ο Χάντερ και όταν πήρε φορά δεν έβλεπε κανέναν. Τρίποντο παιχνίδι, 54-58. Ποστάριο Κουρμπάνοφ. Και γυρίζει με fade away foul και καλάθι. Η απάντηση του Νικίτα Κουρμπάνοφ μουνικά κατά κράτος τον Ματ Τζάνινγκ. Έβαλε τρίποντο νωρίτερα, τώρα έχει την ευκαιρία να το κάνει. Με έμεσο τρόπο. Καταπληκτικό παιχνίδι στη Βιτόρια. Απάντηση λοιπόν. 54-61, μία σου και μία μου. Έξυπνο και μεθοδικό παιχνίδι. Ψηλά
Ο Χουέρτας rebound και καλάθι από τον Σενγγέλια, 56-61. Με 7 του captain της Μπασκόνια, τον οποίο χρειάζεται πολύ περισσότερο. Ξανά το ίδιο, αλλά απέναντι στον Σίλτζο Κουρμπάνο. Δεν τα κατάφερε. Η σκαστή πέρασε, δύσκολο runner από τον Φόκμαν, η διεκδίκηση και το follow στέλνει ξανά τη διαφορά στους 3. 58-61, Σενγγέλια παρόν με 4 ερυπόντους. Ποστάρει αυτή τη φορά ο Κλάιμπερν. Στην ταχύτητα θα παίξει περισσότερο με τον Σενγγέλια. Όχι στη δύναμη, αλλά έχει τον τρόπο. Πήρε φάουλ και πάει στη γραμμή. Πρώτη χαμένη βολή για την Τζεσκά μετά από 10 σερίες στοχές. Ένα και 24 στο ρολόι της τρίτης περίοδου. Το 58-62. Χίλιαρντ. Το step back shoot, όχι. Rebound ο Χάντερ. Ξανά προστάρισμα. Τέταρτο σερί. Δύο από Κουρμπάνοφ. Δύο από τον Κλάιμπερν. Προσποιήσεις, το κλέψιμο. Καλή άμυνα του Σενγγέλια. Καθαρός ενδιασμός είναι αυτός. Φόκμαν δίνει μια έξτρα πάσα που δεν χρειαζόταν. Και έτσι αστοχή ο Χουέρτας, αλλά εκεί ο Σενγγέλια ξανά. Rebound και δύο βολές. Καθώς ο αρχηγός είναι στο ύψος των περιστάσεων σε τρεις σερί φάσεις. Νικά τον Χάντερ. Πέμπτο φάουλ. Γιατί? Έτσι, μια ματιά στις σημειώσεις μου και ξαφνικά Χάντερ. Κάποιον άγριο κοιτά. Για όλοι συνέβη. Σπάνια βλέπει κανείς τον Οθέλο Χάντερ τόσο νευριασμένο. Σχεδόν εκτός εαυτού. Σενγγέλια στη γραμμή. Μια στις τρεις βολές εκεί. Δύο στις τέσσερις. 59-62 ξανά στους τρεις. Τσάτσο, καλό και τζάου του Φόκμαν, καλό πικ του Χάινς. Κουρμπάνοφ επιτέθηκε, η πάσα έξω, ξανά κλέψιμο. Πολλά λάθη της Τσεσκά, πολλά κλεψίματα. Κάνει δουλειά ο Σενγγέλια, κάνει επιθετικό φάουλ. Του το πήρε ο Κλάιμπερν, τον περίμενε στην επαφή. ...23,9, μια καθαρή επίθεση για την Τσέσκα για το φινάλε της τρίτης περίοδου στη Βιτόρια.
Higgins κουβαλά, Peters. Στην πίεση του Χίλιαρντ. 10 ακόμη. Τσάτσο με τον Χουέρτας, 6. Τρομερή τρίπλα, αλλαγή ρυθμού. Άσχημο φλόουτερ, 2. 1. Κανένα. Μετράει NBA, αλλά πάει στην κερκίδα. Μπασκόνια ξυρίζει κι άλλο την διαφορά. Από τους 7 του... Από τους 10 του δεκαλέπτου, στους 7 του ημιχρόνου, τώρα στους... Και έναρξη τέταρτης περίοδου. Το σκορ στο 58-61 και όλα ανοιχτά. Για να δούμε ποια εκ των Μπασκόνια και Τσέσκα θα κάνει το αποφασιστικό βήμα για το Final Four. Τα play-offs τα καλύτερά τους στα κανάλια Nova Sports. Προσποίηση του Χουέρτας, του δίνει λίγο χώρο και στον Φόξμαν να εκτελέσει. Όπου αργέ με φοβερή κίνηση πασάρι Τζάνινγκ. Όλα 62. Ο Αργέ είναι ώρες-ώρες σαν άνδρας ανάμεσα σε παιδιά. Και μόνο πήρε rebound, αλλά πάσατε και σε ελεύθερο συμπαίκτη. Χίγκινς θέλει να ανταποδώσει. Rebound ο Φόκμαν. Και γρήγορη πάσα έξω από τον Χουέρτας στον ελεύθερο Τζάνινγκ. Χρόνια τώρα βγάζει το παντεσπάνι του με τέτοια σουτ. στα 14 έχει η Τσέσκα στα play-off σε περιβάλλον Ευρωλίγας από το 2000 και έπειτα, όποτε είχαμε play-off. Είτε στα 3 είτε στα 5 παιχνίδια. 3 σειρές έχει πάρει από την Μπασκόνια, 16-17, 3-0, 12-13, 3-1. 9-10, 3-1. Instant replay για να δούμε αν το σουτ ήταν για 3. Όχι, αποκλείεται. Για να δούμε το χρόνο. Αν έχει κυλήσει το χρονόμετρο στην προηγούμενη φάση. Λοιπόν, αυτός είναι ο χρόνος που απομένει σε αυτόν τον χρόνο, αφού ως τώρα η διαφορά τους είναι μηδενική με 62 πόντους ο καθένας. Θα αποφασιστεί ποιος θα κάνει το 2-1. Φόκτμαν. Φαουλ, ο Ντεκολό. Κυνηγώντας τον Τζάνινγκ. Πίσω στον Τάνι μετάδοση. Τρίτο φάουλ του Γαλλού. Εκτέλεση του Τζάνινγκ που παίρνει φωτιά. 65-62 με δύο μαζεμένα τρίποντα από τον Ματ Τζάνινγκ. Πρώτο προβάδισμα της Μπασκόνια στο ματς. Στο 31. Έχει ακουστεί ένα σφύριγμα. Πολύ σαν όλοι. Του το έβαλε in the eye που λέμε, στα μούτρα, ο Ματ Τζάνινγκ του Νάντο Ντεκολό. Ισπανοί πανηγυρίζουν το τρίπλε. Τζόνς στον πάγκο. Τέταρτο φάουλο Χίλιαρντ, το μεγάλο πρόβλημα για τον Περάσοβιτς. Παραλίγο κλέψιμο, καλή άμυνα από τον Πάτο Γκαρίνο. 9 ακόμα δευτερόλεπτα, καθώς είναι σοκαρισμένη η Τσέσκα. Ψάχνει τους πρώτους της πόντους στην τέταρτη περίοδο. Με χαμηλό σχήμα, Χάκετ, Χίγκινς και Ντεκολό ελεύθερος. Ισοφάριση, 65 όλα. Καταπληκτικό σύστημα του Ιτούδη, τον βγάζει ελεύθερο. Από το out, από την επαναφορά.
Γκαρίνο τους πέρασε όλους και εκεί δεν έχει πρόβλημα ή έχει. Ο Πουαριέ είναι και εκεί. Ο Βελίξ της Μπασκόνια παίρνει το ένα rebound μετά το άλλο. 67-65. Πέρασε ο Νικολό, αριστερό layup. 67 όλα. Χουέρτας, κακή πάσα, Ντεκολό. Τον καταδιώκει ο Γκαρίνο. Δεν τα καταφέρνει στο μπλοκ, αλλά χτυπήσει τη Στεφάν. 67-69 μπροστά η ΤΣΣΚΑ. Ντεκολό φωνάζει παρόν με 6 διαδοχικούς πόντους. Ψέματα, με 7. Έχει όλους τους πόντους της ΤΣΣΚΑ, το πρώτο του σούτ ήταν τρίποντο. Πουαριέ με 16 πόντους, 12 rebounds. Ντεκολό με 21, 7 στα 12 σούτ, εκ των οποίων 3 τρίποντα. 5 assist, ένα κλέψιμο και όλα αυτά για ένα λάθος. Τώρα που ο Τσάτσο Ροντρίγεθ μπορεί να έχει 6 assist και δημιουργικά να έχει πάει καλά, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει απειλή, να σκοράρει. Έχει μείνει στους 3 πόντους με 1 στα 6. Άλλο ένα κακό lay-up από τον Χουέρτας που πάει, επιτίθεται στη Στεφάνη, στέλνει την μπάλα ψηλά στο ταμπλό, αλλά μια τέτοια φάση δεν έχει τελειώσει. Ένα στα 7 δίποντα. Higgins. Hackett, βαρύ, μεγάλο σουτ. Όχι. Κοινή κατοχή. Αυτό είναι ένα rebound που δεν μπόρεσε να μαζέψει ο Πουαριέ. Πριν γίνει η διεκδικούμενη μπάλα σε αυτή την περίεργη τροχιά. Και έτσι έχει νέα επίθεση ΤΣΣΚΑ 14 δευτερολέπτων. Αυτό το βελάκι δείχνει προς τα εκεί. Δεκολός Καστή. Κλάιμπερν. Τον προκαλεί ο Φόξμαν να το πάρει, το πήρε. Μεγάλο rebound του Χάινς. Ο Αργέ δείχνει ξεθεωμένος. Ντεκολό, όχι, μάχη. Ο Γκαρίνο βοηθά τον Βιλδός από κάτι πολύ επικίνδυνα πράγματα. Γκαρίνο στο transition, άσχημο shoot. Rebound από τον Κλάιμπεν που ασφαλίζει την μπάλα. Η ΤΣΣΚΑ θα τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Ντεκολό πάντα θέλει αυτές τις φάσεις. Φάουλ ο Γκαρίνο. Τρίτο. Ένα ελεύθερο σούτ δεν είναι ποτέ κακή επιλογή, αυτό που πήρε ο Γκαρίνο νωρίτερα. Αλλά δεν είχε καμία ισορροπία στο κορμί του, μπορούσε να βρει λίγη παραπάνω. Higgins. Προέλευσε την κίνησή του η άμυνα του Γκαρίνο. Μέγα πάθος από τον Βιλδόσα που πάει σε λέει αλλά κόβεται. Εκπληκτικό μάτς. Τσάτσο, νόλου πάσα. Ντεκολό κι άλλο, όχι. Κι άλλο λέει από 9 πόντι του Ντεκολό στην τέταρτη περίοδο. 67-71. Κορμιά πέφτουν στο παρκέ της Μπουέσα. Ταφ, σε ποιους τώρα ή σε ποιον. Ο Λόταρ Μόζερ έχει άποψη για τη φάση. Η σύγκρουση του Ντεκολό με τον Σεγγέλια. Ο Γάλλος παραπονιέται ότι του έβγαλε αγκώνα ο Γεωργιανός. Και νωρίτερα το απίθανο μπλονζόν του Βιλδόσα που κόβεται. Και συνέχεια υπήρχε και φάουλ καθαρά, πεντακάθαρο φάουλ στον Ντεκολό από τον Σεγγέλια.
Τεχνική ποινή στον Ντεκολό. Ναι, αλλά εδώ θα πρέπει να σταματήσει. Ακόμα και ένα σούπερστάρ αυτό του μεγέθους. Α, εδώ τα λένε ήρεμα με τον Ρότσα, εντάξει. Είναι όλη πάσα του Ροντρίγκεθ και η σύγκρουση σε εγγέλια Ντεκολό που άναψε τη σπίθα που έφερε τη βολή τεχνικής ποινής. Πολύ μάτς ακόμα. Γκαρίνο πέρασε ανάποδο. Άτσαλο λέιαπ εκεί όπου αργέ άλλη μία φορά. 70-71 με 18-13 από τον Πουαριέ. Ντεκολό, Κλάιμπερν, ελεύθερος και αυτό 70-74 από τον αφιονισμένο Γάλλο Σούπερστάρ. Κυκλοφορία της μπάλας που τον φέρνει ελεύθερο και αυτός δεν έχει χάσει σουτ την τέταρτη περίοδο. Απίθανο σοου. Δεν έχει σκοράρει άλλος στην τέταρτη περίοδο για την CSKA. Γκαρίνο πήρε φόρα. Ο Χάινς τον σταμάτησε, αλλά στο δεύτερο χρόνο φάουλ, τρίτο ομαδικό της CSKA. 12 πόντι του Ντεκολό σε 4,5 λεπτά στη Βιτόρια στην τέταρτη περίοδο. Ο Ιτούδης διαμαρτύρεται για βήματα και δεν αποκλείεται να υπάρχουν βήματα σε αυτή τη φάση. Για να τη δούμε. Όχι, δεν τη βλέπουμε εδώ. Εδώ είναι φάουλ του Χάινς, αλλά νωρίτερα όταν τράκαρε. Λέει δύο φορές ο Ιτούδης ότι έχει κατοχή χωρίς να έχει παρεμβληθεί ο Χάινς που έχει 4 φάουλ, θυμίζω 5 ο Χάντερ. Νομίζω ότι εδώ ένα replay θα βοηθούσε τα πράγματα, αλλά μάλλον θα το δούμε. Και έτσι ο Τζοέλ Μπολομπόι, ένας ρούκι στην Ευρωλίγα, καλείται τώρα να παίξει απέναντι στον Πουαριέ. Πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού με το σκορ στο 70-74. Και απέναντι όχι σε όποιον και όποιον, αλλά τον Τόκο Ζαγγέλια. Για να δούμε αν η Μπασκόνια θα κυνηγήσει αυτό το ματσάπ. Για τρεις ο Βιλδόσα. Μπήκε και βγήκε η μπάλα, ένα χαστούκι. Νέα επίθεση με τον Βιλδόσα να παίρνει φορά 10 δευτερόλεπτα. Γρήγορο ποστάρισμα. Τώρα θα παίξει ο Σεγγέλια με τον Μπολομπόι. Είναι αδύνατο να τα βάλει μαζί του ο Μπολομπόι. Είναι ελάχιστοι αυτοί που μπορούν να το κάνουν με πλάτη. Δεν νομίζω ότι ο Μπολομπόι έχει την εμπειρία να τον κοιτάξει στα μάτια. Πέρασε από δίπλα του σαν άνεμος. Την ώρα που ο Ντεκολό δίνει μία από τις συγκλονιστικότερες παραστάσεις play-off. Τούβλο η βολή του Σεγγέλια. Δύο στις πέντε. Μία στις δύο σταθερά. 71-74. Και αν την Μπασκόνια το χάσει, νομίζω ότι θα τη σκέφτεται αυτές τις βολές όλο το βράδυ. Χίλιαρντ επιστρέφει με 4 φάουλ. Τελευταίο πεντάλεπτο. Τσάτσο ζάλισε τον Βιλδόσα στη βάση της Στεφάνης. Σεγγέλια ασφαλίζει. Πολύ δύσκολη πάσα. Φόκμαν δεν είχε κλειδώσει τον αντιπαλό του. Ο Γκίτης Βίλιους τον ηρεμεί. Ο Γερμανός δεν είναι κανένας θερμό όμως τους. Οι άλλος για να δούμε τη φάση. Ο συγκλονιστικός τρίτος προημιτελικός. Το τρίτο παιχνίδι play-off ανάμεσα σε Μπασκόνια και CSKA είναι στο 71-74. 3,5 λεπτά
4,5 λεπτά, με συγχωρείτε, για το φινάλε. Higgins, Hackett. Χωρίς Ντεγκολό, ξεκούρασε για τον Γάλλο. Κλάιμπερν αστοχή. Αλλά κλέβει από τον Φόκμαν. Και παίρνει φάουλ, πάει στη γραμμή. Λάθη που συχνά κοστίζουν ολόκληρα παιχνίδια είναι αυτά. Ο απρόσεκτος Johannes Φόκμαν, αφού έβγαλε σωστά την άμυνα, μάζεψε το rebound. Αλλά κανείς δεν του φώναξε. Και ο Κλάιμπερν ήταν εκεί. Τίποτα δεν ακούγεται στην Μπουέσα. 71-75. Μόνο η Παλαβή ακούγεται λίγο στο βάθος, την ξέρετε τώρα. Μιας δύο. Κλάιμπερν έχει χάσει τις δύο βολές της Τσέσκα στο μάτς. Κανείς άλλος. Πήρε ο Φόκμαν. Πάσα κάπου έσπασε με το deflection. Τρομερή πάσα. Αλλά και το block στον Φόκμαν. Από τον Μπολομπόη. Αρνητικός πρωταγωνιστής ο Φόκμαν σε τρεις σερί φάσεις. Και η Τσέσκα θέλει να φτιάξει διαφορά που θα της επιτρέψει να πάρει το μάτς χωρίς αυτό να γίνει ροντέο στο φινάλε. Higgins, πολύ δύσκολο pull-up. Ναι, 71-77. Συν 6 για την Τσέσκα σε πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Με αφετηρία. Να πέραν τη ομορφιά. Τσέσκα έχει σημαντικό προβάδισμα 6 πόντων, 3 και 39 για το φινάλε. 71-77. Βιλδόσα απέναντι στον Χάκετ. Δυνατό σκρίν του Σεγγέλια. Βγήκε ο Γκαρίνο. Χίλιαρντ. Πικ του Πουαριέ. Ο Αμερικανός πέρασε από τον Μπολομπόη. Τρίποντο Σεγγέλια. Κακή επιλογή. Πουαριέ δεν μπορεί να πάρει όλα τα rebound. Καλή δουλειά από τον Higgins για να το μαζέψει ο Μπολομπόη. Τσέσκα μπορεί να φύγει εδώ και με συν 9. Έχασε για λίγο και δεν μπόρεσε να βγάλει το στεμπάκο Τσάτσο. Πάει να κλέψει ο Βιλδόσα. Διεκδικούμενη μπάλα και τώρα πια είναι Μπασκόνια. Την τρομερή άμυνα στην μπάλα από τον Λούκα Βιλδόσα σε βάρος του Τσόντσο Ροντρίγεθ. Το μια βολή του Σεγγέλια 5-0-4. Είναι 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα ήδη χωρίς πόντο. Και τώρα θα πιεστεί ο Βιλδόσα. Θα περάσει το παρά ένα. Αλλά έχασε χρόνο η Μπασκόνια. Παριέ. Θα παίξει με τον Μπολομπόη, έκανε προσποίηση. Παδόκιμη προσπάθεια, δίνει μάχες. Αν είναι κοινή κατοχή είναι Τσεσκά. Ζητά φάουλ που δεν πήρε ποτέ. Πήδηξε πάνω μου, είπε ο Βενσάν Πουαριέ. He jumped on me. Έφαγε μια προσποίηση, η αλήθεια είναι, ο Τζοέλ Μπολομπόη. Αλλά η επαφή που ακολούθησε δεν κρίθηκε από τους διαιτητές φάουλ. Είναι και πολύ κακό το ποστάρισμα. Έπεσε χωρίς φάουλ ο Γκαρίνο. Καλή άμυνα του Σεγγέλια. Μπολομπόη βάζει την μπάλα στον παρκέ, έκανε δύο προσποίησεις, έβγαλε έξω. Ο Ντεκολό που επέστρεψε, θα πάρει τα δύσκολα σουτ και μαζί το φάουλ θα το στείλει στη γραμμή. Και τη διαφορά πιθανότατα στους 8, 2 και 13 για το φινάλε. Η Τσεσκά έχει παράσταση νίκης πια στη Βιτόρια. Καθώς άντεξε χωρίς τον ηγέτη της. Αν είναι του Χίλιαρντ είναι το πέμπτο. Το Αργέ έχει κολλήσει στην προηγούμενη φάση. Και ο Ντεκολό στη γραμμή. Χάνει πολλές, 2-3 φορές στη σεζόν.
71-78. Δώδεκα πόντι του Νάντο Ντεκολό. Στην τέταρτη περίοδο, αν έχω μετρήσει σωστά. Τρεις μάλλον. Σημαντικό είναι το 71-79. Τσεσκά μπορεί και να χρειάζεται μόνο μια άμυνα. Να μην δεχτεί πόντο εδώ για να κλείσει το μάτς. Ποιος θα πάρει τη βαριά ευθύνη? Πουερτάς. Η Λόμπα δύσκολα να την υποδεχτεί. Την υποδέχτηκε ο Πουαριέ και πήρε φάουλ. Θα πάει στη γραμμή. Το δύσκολο ήταν να τη μαζέψει απέναντι στη μανιασμένη άμυνα του Κλάιμπερν και του Χάκετ. Και αυτό τον έφερε στη Μόσχα ο Ιτούδης τον Χάκετ. Για το τέλος των παιχνιδιών, εκεί που χρειάζονται και οι αρτίστες αλλά και οι σκληροί. Τέταρτο φάουλ του Χάκετ, δεν αποκλείεται να παίζει τις άμυνες και να αφήνει στον Τσάτζου τις επιθέσεις, οπότε αυτό είναι δυνατόν. Και οι χαμένες βολές δεν βοηθούν την Μπασκόνια να μειώσει τη διαφορά. Οι Βάσκοι προηγήθηκαν 65-62 και 67-65. Όλο το υπόλοιπο παιχνίδι σας κάνει μπροστά. Δύο. Την δεύτερη με συγχωρείτε. 72-79. Η εκδικούμενη μπάλα πάει Μπασκόνια, φάουλ, βολές. Να κάτι που γυρίζει μάτς. Ελάχιστος χρόνος κύλησε. Πριν η Μπασκόνια στηθεί και πάλι στη γραμμή. Το λάθος του Ντεκολό που είχε συνέχεια από τον Κλάιμπερν. Ειδικά ο δεύτερος τα έκανε μαντάρα. Όμως η Μπασκόνια έχει χάσει 9 βολές ήδη. 20 στις 29 απόψε. Είναι οι πρώτες ενός βετεράνου πρώην λιμνάνθρωπου του Λος Άντζελες, του Μαρσελίνιο Χουέρτας. Παρουλα. 73-79 με μπόλικο σασπένς. Με τρεις βολές ξεκολλά από τους 71 η Μπασκόνια, 3 στις 4. Παιχνίδι 5 πόντων. Και απλώνεται ο Γκαρίνο και οι υπόλοιποι να πιέσουν. Δύσκολο να το κάνεις απέναντι σε Higgins και Τσάτσο και Ντεκολό, αλλά το προσπάθησαν, τους έκοψαν λίγο χρόνο. Higgins πέρασε εύκολα από τον Γκαρίνο, πάει μέσα, τελείωσε τη φάση. 74-81 από την κλάση του Higgins. Χουέρτας, Μπασκόνια χρειάζεται μεγάλα σουτ 3 πόντων πια. Να ένα. Όχι. Και η Τσέσκα θα περάσει από την Βιτόρια εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Ακόμα και αν δεν σκοράρει εδώ, σίγουρα αν σκοράρει, πάτησε την πλαϊνή γραμμή ο Τζοέλ Μπολομπόη. Με τον Χάντερ έξω με 5, με τον Χάινς με 4. Ο Ρώσος Νιγηριανός γεννημένος στον Ντονέτσκ της Ουκρανίας δίνει λύση από το βάθος του πάγκου στον Ιτούδη. Με εκείνο το μπλοκ ειδικά στο 67-71 που οδήγησε σε jump shot του Higgins. Τα ρέστα της Βασκόνια τώρα. Προσποίηση του Χουέρτας, πάει για 2, άφησε, ξαναπήρε ο ίδιος, κάποιος περιμένει μια πάσα, αλλά όλοι είναι μαρκαρισμένοι. Ο Αργέ περιμένει κάποιον, βάζει αυτό την μπάλα στο παρκέ, την φέρνει κοντά, αυτά είναι εκτός ρεπερτορίου πράγματα. Νέα ευκαιρία με το χρονόμετρο να κυλά σαδιστικά για 3 μέσα, 77-81, 26,9.
Μοιάζει πολύ αργά το τρίποντο. Πολύ καθυστερημένο το τρίποντο του Πάτο Γκαρίνο. Που απομένει, δεν υπαγορεύει τίποτα διαφορετικό. Θα ήθελε πολύ να κάνει φάουλ είτε στον Χάινς είτε στον Κλάιμπερν, όχι πάντως στους τρεις κοντούς. Ο Χίγκινς, πίεση του Σίλς, φάουλ γρήγορα. Τέλειωσαν 3 δευτερόλεπτα. Και ο Κόρι Χίγκινς, που είχε γενικά ένα σχετικά για την κλάση του ήσυχο βράδυ, έχει βάλει 4 πόντους καμωμένους από χρυσάφι στο 71-75 και λίγο νωρίτερα στο 74-79. Και συνεχίζει 77-82. Time out. Αλλά και να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τον και καλύτερα τον Τόκο Σενγκέλια που έμεινε σε 9. Ενώ Φόκμαν και Πουαριέ έχουν μαζί 31 πόντους και 19 rebound. Ένα σούτ λοιπόν. Ο Χουέρτας πήρε φρουρός ο Μπολομπόι για να του κόψει το τρίποντο. Ξοδεύεται χρόνος που η Μπασκόνια δεν έχει. Και ένα σχεδόν αδύνατο να μπει τρίποντο από τον Βιλ Δόσα. Πάτησε τη γραμμή ο Χουέρτας τέλος. Τόσο ή άλλως ήταν ελάχιστες οι ελπίδες και να μπαινε το τρίποντο του Κουέρτας. Και η ΤΣΕΣΚΑ απαντά με επίδειξη κλάσης από τον Ντεκολέο και προσωπικότητας από τους υπόλοιπους, ειδικά όταν στο 67-65 το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Final Four κόχλαζε. Μπασκόνια ήταν έτοιμη να ολοκληρώσει μια ανατροπή από μείον 14 νωρίτερα στο παιχνίδι. Κυκλοφορία της μπάλας, τώρα πια δεν έχει σημασία. Το φάουλ του Πουαριέ και οι Βάσκοι που θα επιστρέψουν στην Μπουέσα δύο μέρες αργότερα, όπως και Βασκόνια και ΤΣΕΣΚΑ για το τέταρτο παιχνίδι πια, αφού η ΤΣΕΣΚΑ έχει αποφασιστικό προβάδισμα πλέον με 2-1 και 2 match ball για να βρεθεί αυτή στην Βιτόρια και να αφήσει την οικοδέσποινα εκτός. Βασκηθροπά πρόσωπα τα λένε όλα, καθώς η δύναμη της Μπουέσα δεν ήταν αρκετή για την Μπασκόνια απέναντι στην Ναυαρχίδα από την Μόσχα. Τελικό αποτέλεσμα 77-84 στις λεπτομέρειες, αλλά έτσι είναι τα play-offs.